Οι αστυνομικοί κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα της Ευρώπης. Γιάννη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Ναι, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Όντως, οι Βέλγοι εδώ έχουν επιστρατεύσει και τις ενόπλες δυνάμεις, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά σε διάφορες πόλεις και ειδικότερα σε σημεία τα οποία θεωρούνται στρατηγική σημασία, στρατηγικές υποδομές όπως αεροδρόμια, λιμάνια, τρένα, ενώ ταυτοχρόνως φρουρούνται και τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποια μεγαλύτερη διακριτικότητα. Επίσης, θεωρούνται ως στόχοι οτιδήποτε έχει σχέση μαζί με την εβραϊκή κοινότητα, εβραϊκά μαγαζιά, εβραϊκοί χώροι χώροι λατρείας, καθώς και όπου υπάρχουν πολιτιστικά κτίρια των Εβραίων, διότι θεωρούνται πρώτης γραμμής στόχοι για τους τζιχαντιστές. Από την άλλη πλευρά, η κοινή γνώμη δεν φαίνεται να βρίσκεται σε πανικό, αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία η κατάσταση και όπως έχει ανακοινωθεί από την βελγική κυβέρνηση, τα μέτρα αυτά, δηλαδή η εμπλοκή του στρατού, θα κρατήσουν τουλάχιστον για μια εβδομάδα, προκειμένου να αποδειχθεί, να δοθεί το μήνυμα προς τους τζιχαντιστές ότι οποιαδήποτε ενέργειά τους θα αντιμετωπιστεί και θα αποτραπεί προτού καν ξεκινήσει, όπως και συνέβη πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα ζήσουμε ξανά στιγμές Παρισιού. Σε ευχαριστώ, Γιάννη.